Η Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο Partygate, σύμφωνα με το οποίο ο Μπόρις Τζόνσον πραγματοποιούσε πάρτι στην Downing Street εν μέσω περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, καταλήγει στο πόρισμα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραπλάνησε σκόπιμα και επανειλημμένα το Βρετανικό Κοινοβούλιο λέγοντας ψέματα. He himself accepts in hindsight that the statements he said in the House of Commons at the dispatch box were misleading, but he says that he was saying what he believed to be true at the time. Well, I can't speculate. Obviously, I haven't seen the report yet, but these are typically matters for the House, not the government, and it's the House of Commons and Parliament that would decide the appropriate course of action. Πριν τη δημοσιοποίηση της αναφοράς, ο Τζόνσον προχώρησε σε θορυβώδη παρέτηση από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, καταγγέλλοντας πολιτική δολοφονία σε βάρος του. Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής, ο πρώην Πρωθυπουργός εκδίδει ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για ανοησίες και ψέματα. Their argument can be boiled down to: Look at this picture. That's Boris Johnson with a glass in his hand. He must have known that the event was illegal. Therefore, he lied. This report is a charade. Η Επιτροπή προτείνει την αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας του Τζόνσον για 90 ημέρες. Ποινή καθαρά συμβολική, αφού ο ίδιος έχει ήδη παραιτηθεί. Πρόκειται ωστόσο μόνο για σύσταση, ενώ είναι στην κρίση της Βουλής των Κοινοτήτων αν θα τη δεχθεί ή θα την τροποποιήσει. Boris Johnson is not only a lawbreaker but a liar. He's not fit for public office and he's disgraced himself and continues to act like a, you know, pound shot Trump.